Πάμε στο παιχνίδι των δικεφάλων. Πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε ετοιμάσει εδώ αρκετά έτσι, πραγματάκια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει αυτό το εντυπωσιακό σερί για το πρωτάθλημα, το αίτητο σερί, μετά την ήττα, μετά από τις τρεις σερί ήττες που είχε στα παιχνίδια με τον Ατρόμητο, τον Άρη και τον Ιωνικό στον πρώτο γύρο, μετά τον Ιωνικό πηγαίνει αίτητος. Και συνεχίζει. Εδώ, πρώτη ερώτηση. Έχει πάρει αυτή την πρόκληση που έχει πάρει. Πόσο εύκολο είναι να επιστρέψει μια ομάδα μετά από αυτό. Δηλαδή να μείνει focus, μπορεί να πει ότι εντάξει, εγώ είμαι με την πρόκριση, είμαι οκ, okay, είμαι καλά. Και συνήθως ο ΠΑΟΚ. Να χάσω, ας πούμε, από την ΑΕΚ ΠΑΟΚ είναι το μάτι. Και συνήθως ο ΠΑΟΚ, νομίζω, μετά από Ευρώπη. Μα το είπε ο Λουτσέσκου. Α, ναι. Ακριβώς. Είπε ότι μισώ τα παιχνίδια που ακολουθούν τα ευρωπαϊκά μας. Το είπε μετά. Νομίζω χάνει μάτς. Είδε τουλάχιστον σπάνια κερδίζει μετά από Ευρώπη. Δυσκολεύεται. Δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός. Δεν φάνηκε να έπαιζε στην Ευρώπη πάντως. Να είναι το δηλαδή, μυαλό εκεί. Ή να έμεινε ή να ήταν κουρασμένο, δεν φάνηκε αυτό στο γήπεδο. Ναι. Ήταν πολύ καλά προετοιμαζεμένοι ψυχολογικά. Ναι, βέβαια, μπορεί να κάνει και ένα rotation σε σημαντικές. Δηλαδή δεν ήταν ο Κούρτιτς, δεν είχε παίξει Ευρώπη ενώ, δεν είχε παίξει Ευρώπη ο Ζίφκοβιτς. Έχει μεγαλώσει το ρόστερ του Λουτσέσκου και αυτό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Έτσι, έχει 13 παίκτες ή 14, έχει 18-19. Και έχει το βάθος. Δηλαδή, τώρα ας πούμε τον κόλτο βάθη το βάζει ο Τσόλακ, ο οποίος παίζει αντί του Άκπομ. Κατάφερε μέχρι και το Βαρέλα να παίξει και να είναι καλός. Ναι, μετά από άδεια που πήρε από το Σαββίδι, αυτό το είπε σε δήλωση ο Λουτσέσκου. Αυτό είναι το γκολ του Τσόλακ. Καλύτερη άξιο από τον ημίχρονο, από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Τσόλακ, να πούμε, συγχωρείς παίρνοντας αφορμή από την εικόνα, ότι αυτό είναι το πρώτο του γκολ. Καλά, στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ εννοείται. Μετά το χειμώνα, είναι το πρώτο του γκολ μετά από το γκολ που είχε βάλει. Ένα γκολ είχε ολοκληρώσει στο ΠΑΟΚ με πέναλτι στο Αγρίνιο, ένα Νοέμβριο, σε ένα μάτς που ήταν ντεμπούτο του Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο. Μετά έκανε 21 μάτς με τον ΠΑΟΚ. Δεν σκοράρει τώρα στο ΆΚΑ. Αυτό. Η καλύτερη ΆΚΑ στο πρώτο μέρος. Ναι, καλύτερη ήταν η ΆΚΑ. Με παίχτες που. Δηλαδή, ποιοι ήταν οι παίχτες που. Ο Αραούχο πάλι ήταν καλός. Δεν ήταν κακή η ΑΕΚ. Το Γρηγόβιακ πώς τον είδες, που ήταν έτσι το πρώτο εκτός, του... εκτός, έξω από τα νερά τον είδα. Και είναι λογικό έτσι, δηλαδή θέλει χρόνο να... Ναι, γιατί αλλά καλά... τον είδα ότι έχει προσωπικότητα, τη χάνει δύσκολα. Προσπαθούσε να κατευθύνει τους υπόλοιπους, έμπειρος παίχτης. Τώρα να κρίνουμε εμείς τώρα ένα τέτοιο. Όχι, απλώς λέω καμιά φρόξη. Απλά σίγουρα θέλει λίγο χρόνο να... για να μάθεις και τους συμπαίκτες σου, να μάθεις τον τρόπο που παίζουν. Θέλει χρόνο, δεν προλαβαίνεις. Ναι, γιατί αυτό εμείς καμιά φορά το προσπερνάμε. Εμείς οι απέξω, ας το πούμε, βλέπουμε, λέμε: OK, Κρακόβια, έχουμε πολλές παραστάσεις, εμπειρία, έρχεται. Είναι δύσκολο να ξέρεις. Είχε απουσία αριθμού, γιατί είχε να παίξει. Εννοείται ναι, είχε κάποια σε ένα διάστημα, αλλά λες: Κρακόβια θα μπει. Δεν είναι πάντα εύκολο δεν αυτό. Είναι, όχι, δεν είναι εύκολο. Απουσία, δηλαδή, του σημαίνει ότι απουσία φάνηκε, πιστεύει. Λέτε, αλλά δεν ξέρω, αλλά στου χάφ. Όχι, χάφ, δεν φάνηκε, γιατί πιο πολύ το πρόβλημα τη ΑΕΚ είναι στη δημιουργία και στο να δημιουργήσει φάσει πρόταση και στην ψυχολογία. Δηλαδή, είδαμε την ΑΕΚ να τρώει πάλι γκολ. Εντάξει, έφεγε με τον Παναθηναϊκό, δεν το ξεπέρασε, μπόρεσε. Να τρώει πάλι γκολ από τον ΠΑΟΚ. Τώρα είσαι παίξει τη ΑΕΚ, τι βλέπω. Ότι πάλι ενώ είμαι καλύτερος, τρώω γκολ, πάλι δηλαδή. Εννοείς αυτό το σερί που έχει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ στα παιχνίδια. Του έχει πάρει τον αέρα. Έτσι. Δηλαδή, γιατί ο ΠΑΟΚ να προηγηθεί στο μάτσα, μπορούσε να προηγηθεί η ΑΕΚ. Και ενώ προσπαθεί να κάνει αυτό, τρώει ένα γκολ. Πολύ δύσκολα. Αυτό που λες τώρα για το. Επανακάμπτει, ας πούμε, μετά. Αρχίζει να το πιστεύεις. Νομίζω το είπε και στις δηλώσεις του προπονητής. Τη ΑΕΚ, ότι δεν πιστεύουν πολύ στον εαυτό του. Το είπε, είναι και θέμα αυτή και μεγάλη διαφορά μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Μια ομάδα με αυτοπεποίθηση, ο ΠΑΟΚ, μία χωρίς η ΑΕΚ. Και όσο περνάνε τα αποτελέσματα και δεν έρχονται, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα γίνεται αυτό. Το οποίο βαραίνει τα πόδια, κάνει τον παίκτη του 7 να είναι του 4, τον παίκτη του 9 να παίζει 6. Και φαντάσου και συνολικά την ομάδα να μην μπορεί να αποδώσει. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες, αυτό που λέει ο Ντέμιστη για το σερί που. Διατηρεί και μεγαλώνει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ στα παιχνίδια. Κάρτες που έχουν να κάνουν και δεν είναι μόνο παιχνίδια πρωταθλήματος, είναι συνολικά είναι και τα παιχνίδια κυπέλου.
είναι και τα. Ας τα πάρουμε όλα μαζί έτσι, με τις, από το 15-16, από τη, όταν γυρίζει η ΑΕΚ, δηλαδή από. Ξαναεπιστρέφει. Όχι ξανά, επιστρέφει. Στην πρώτη. Από την πρώτη σεζόν στην. Στην Α, κατηγορία εκ νέου. 29 παιχνίδια συνολικά. Λέμε για πρωτάθλημα, κύπελο, ΟΑΚΑ, Τούμπα, όλα. 15 νίκες ο ΠΑΟΚ, 6 νίκες η ΑΕΚ και 8 παιχνίδια ισόπαλα. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει 6 στα 29 ναι. σε νίκες. Ο ΠΑΟΚ έχει 15 στα 29, τα μισά. Έτσι, 50%. Αυτή είναι η πρώτη κάρτα. Αρχίζουμε τώρα να σπάμε την εικόνα σε μικρότερες. Να κάνουμε επιμέρους στατιστικές αναλύσεις και προσεγγίσεις στην προϊστορία. Αυτά είναι τα παιχνίδια κυπέλλου. Δεν είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τα μάτια είναι σε οποιαδήποτε έδρα. Ακριβώς. Είναι οποιαδήποτε έδρα. Στο κύπελο. 7 παιχνίδια, 6 νίκες ΠΑΟΚ και ένα ισόπαλο. Ισοπαλία ή πρόσφατη, μάλλον. Ναι. Αυτή είναι. Στην Τούμπα το πρόσφατο 0-0. Αυτή τη σεζόν. Στην Τούμπα 0-0. Και μετά κέρδισε ο ΠΑΟΚ στην ΑΕΚ με τον Μητρίτσα. Ναι, σωστά το ίδιο. Και ναι. τον Μητρίτσα. Μέσα σε αυτά, στην προηγούμενη κάρτα ήταν και οι τρεις τελικοί. Σωστά. Τους οποίους έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Εδώ είναι το αίτητο σερί του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. 10 παιχνίδια. Τα 10 τελευταία μάτς. Τα 10 τελευταία μάτς. Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-0, 5 Νοεμβρίου 2017. 4 χρόνια γεμάτα και συνεχίζει. 5 νίκες ο ΠΑΟΚ, 5 ισοπαλίες. Το συνολικό αίτητο σερί του ΠΑΟΚ, δηλαδή μέσα έξω πρωτάθλημα, κύπελο, Τούμπα, ΟΑΚΑ τα πάντα, είναι πλέον 12 μάτς. Δηλαδή τους τελευταίους 10 αγώνες στο ΟΑΚΑ δεν έχει χάσει ο ΠΑΟΚ ναι. και τους τελευταίους 12 αγώνες με την ΑΕΚ συνολικά. Γενικώς. Μετά από το 0-2 ένα μάτς με Μάσιμο Καρέρα είναι η ΑΕΚ στον ΠΑΟΚ, το βλέπετε κάτω. Α, ναι. Και ο Αμπέλ Φερέρα είναι στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το τελευταίο μάτς το οποίο η ΑΕΚ έχει κερδίσει. Από εκεί και μετά 12 παιχνίδια, 7 νίκες στους ΠΑΟΚ και 5 παιχνίδια ισόπαλα. Αυτό περί, έτσι, με κάποιες κάρτες γι' αυτό που έλεγες. Για το. Άλλος το λέει, της έχει πάρει τον αέρα. Άλλος το λέει, είναι πλέον. Βέβαια. Νίκες στο ΆΚΑ έχει λίγες, έτσι. Συνολικά δηλαδή. Ναι. Με γηπεδούχο την ΑΕΚ. Δύο έχει από τη. Στο ΆΚΑ αυτό δεν το έχω προ, γιατί θυμάμαι ποιες είναι. Ποιες είναι και στη. Δύο είναι. Φιλαδέλφια, που είναι στην. Συνολικά ο ΠΑΟΚ έχει 8-9 νίκες. 9 νομίζω. 9. Ναι, πολύ λίγες. Ναι, 9. Και από αυτές τις 9, οι δύο είναι σε αυτό. Οι δύο είναι τώρα. Σε αυτό, ναι, τώρα. Ναι, δεν είναι, δηλαδή. Τα άλλα 8 μάτς, αν είναι 10 στο ΆΚΑ που δεν έχει χάσει. 5 και 5. Α, μήπως λέω για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα, λες. Ναι. Αυτές είναι οι νίκες που είναι για το πρωτάθλημα. Όπως και να έχει, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση ο ΠΑΟΚ την οποία τη συντηρεί και την αυξάνει. Λουτσέσκο έχει πει ότι το ήθελα αυτό το μάτς σαν τρελός, αλλά δεν αναφερόταν εξαίσθηση επειδή παίζουμε την ΑΕΚ. Ήθελα, επιστρέφοντας από μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, ήθελα να κρατήσει τους παίκτες σε πολύ υψηλό αγωνιστικό. Το ήθελε σαν τρελός και διαμαρτυρόταν και σαν τρελός σε μια φάση την οποία δεν μπορεί να δει και δεν έχει άποψη. Ο μπάλα ήταν ΑΕΚ, φώναζε, ήταν out. Πού, εκεί που πετάει το σκουφί, λες. Ναι, δηλαδή. Σκέψου λίγο ότι μπορεί να έχει άδικο. Έφαγε την κίτρινη κάρτα, νομίζω μετά. Αλλά φαινόταν από εκεί ότι το ζούσε με πολύ μεγάλη ένταση το ματς. Όντως δηλαδή. Θέλω να κερδίσουμε, πώς να το πω. Δεν είναι. Κατάφερε και η ομάδα μπήκε χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση ο ΠΑΟΚ, έτσι.